διαβούλευση για το pop χαλούμ και τι ποσοστώσει. Ανδρέα, καλώ σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη των αγροτικών οργανώσεων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Γεωργιάς, τον Κώστα Καδί, που μεταξύ άλλων καταπιάστηκε και με το ζήτημα του χαλουμιού. Να θυμίσουμε εξάλλου, Ονούφριε, ότι σήμερα είναι και η μέρα όπου το Υπουργείο Γεωργίας έχει δηλώσει στα τυροκομεία ότι θα αρχίσουν αυστηροί ελέγχοι σε υπεραγορές και όπου αλλού εμπορεύεται το χαλούμι, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές του ΠΟΠ και αν εντοπίζονται προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Αυτά τότε θα πρέπει είτε από τα τυροκομεία είτε να παίρνει μια ετικέτα που ουσιαστικά να κρύβει το όνομα χαλούμι, καθώς δεν μπορεί και βάσει τη γνωμάτευση τη νομική υπηρεσία οποιοδήποτε προϊόν να εμπορεύεται ως χαλούμι, αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές του ΠΟΠ. Και θα πρέπει να αποσύρονται εντελώς από την αγορά αυτά τα προϊόντα. Ναι. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας έχει καλέσει όλα τα τυροκομεία με επιστολή που έχει αποστείλει από την Παρασκευή, ούτω ώστε να εγγραφούν στο φορέα πιστοποίηση τον Μπουρό Βερτάς, που αφορά εξάλλου και το φορέα ο οποίο ελέγχει αν πληρούνται προδιαγραφές για το ΠΟΠ. Και σήμερα όλα αυτά απασχόλησαν προφανώς και τη σύσκεψη που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις αγροτικές οργανώσεις. Υπάρχουν διάφορες μικρές εκκρεμότητες, θα έλεγα, Ονούφρε, στο τραπέζι, όπως κάποιες συζητήσεις που γίνονται το τι θα γίνει με την ποσόστοση για το χαλούμι. Αυτή τη στιγμή ισχύει στο 25% εγωπρόβειο γάλα και 75% αγελαδινό. Κανονικά η νομοθεσία προβλέπει ότι από το 2024 αυτή η ποσόστοση θα πρέπει να είναι στο 50% το εγωπρόβειο γάλα και κάτω από 50% το αγελαδινό γάλα. Ωστόσο, υπήρχαν διάφορα ζητήματα με το αν θα υπάρχουν οι κατάλληλες ποσότητες εγωπρόβειου γάλα στην αγορά μέχρι τότε. Ναι. Και ήταν και ένα από τα ζητήματα που απασχόλησε. Και μία από τις προτάσεις που έθεσε στο τραπέζι πρόσφατα πάλι ο Υπουργός Γεωργίας ήταν να παραταθεί αυτή η περίοδος μέχρι την εναρμόνιση για να φτάσουμε στην ποσόστοση του 50+1 για τους εγωπροβατοτρόφους μέχρι το 2029, Άντρεα. Ακριβώς, Ονούφριε, και είναι και το ζήτημα του πόσο θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή του εγωπρόβειου γαλακτός μέχρι τότε. Ήταν ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν, καθώς για να αυξηθεί στα επιθυμητά επίπεδα η παραγωγή του εγωπρόβειου γαλακτός μέχρι τότε, θα πρέπει να υπάρξει και σημαντικές ενέργειες και σημαντική αύξηση στο σχετικά με το πόσο εγωπρόβειο γάλα παράγεται σήμερα. Mm-hmm. Και είναι και ζητήματα όπως, για παράδειγμα, είχαν θέσει, για παράδειγμα, οι εγωπροβατοτρόφοι μία σκέψη στο τραπέζι να υπάρχει κάτι σαν πλαφόν, να το πούμε, να μας επιτραπεί όρος στην παραγωγή του αγελαδινού γαλακτού στα 200 εκατομμύρια το χρόνο, ούτως ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα με την παραγωγή του χαλουμιού. Οι αγελαδοτρόφοι και τα τυροκομεία επιθυμούν η παραγωγή του αγελαδινού γαλακτού να γίνεται ανάλογος και με το. Να αυξάνεται ανάλογα με το εγωπρόβειο. Θα, ναι, θα υπάρχουν στην αγορά. Mm-hmm. Ακριβώς. Και είναι όλα αυτά τα ζητήματα που απασχόλησαν τη σημερινή σκέψη, τη οποία πιθανότατα να ακολουθήσουν δηλώσεις από τον Υπουργό Γεωργίας, τον Κώστα Καδί, Ονούφρι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Δηλαδή, πηγαίνει και έρχεται και το θέμα και οι εισηγήσεις και οι προτάσεις. Το ζήτημα είναι περισσότερο να τα βρουν στην ποσόστοση τώρα σε ό,τι αφορά την απόσυρση των συγκεκριμένων προϊόντων που παρασκευάστηκαν με βάση τα τυροκομεία και τους αγελαδοτρόφους με το εμπορικό σήμα. Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο εκεί, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες που υπάρχουν και στην κυπριακή αγορά και φαίνεται ότι έχουν τύχη εξαγωγής και στο εξωτερικό, Ανδρέα. Φαντάζομαι, Ονούφρι, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα απασχόλησε και τη σημερινή σκέψη. Θα δοθεί δηλαδή μια περίοδος χάριτος, να την πούμε, ως τέτοια, ώστε όλοι αυτοί οι τόνοι χαλουμιού που υπάρχουν και στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό να μπορούν να διατεθούν. Είπα χαλουμιού παραδρομής, προφανώς. Πλέον χαλούμι πρέπει να λέμε και εμείς μόνο το ΠΟΠ και όχι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Ναι. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχόλησε. Αυτό που γνωρίζαμε ως χαλούμι, μπορείς να το λες. Μας βολεύει καλύτερα έτσι. Λοιπόν. Αυτό που αγοράζαμε όλοι και έγραφε χαλούμι, αλλά μπορεί, ναι, να πληρώσει τις προδιαγραφές του ΠΟΠ. Γιατί χαλούμι ένα είναι πλέον και με ευρωπαϊκή σφραγίδα μετά την καταχώρηση του φακέλου για το ΠΟΠ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αν πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε.